Έχοντας να παρουσιάσει μία από τις πλέον πενιχρές βαθμολογικές συγκομιδές από τη στιγμή που επέστρεψε στο χώρο της μεγάλης εθνικής κατηγορίας, η ΑΕΛ πλέον ουραγός στο βαθμολογικό πίνακα της Super League δεν μπορεί σε κανένα χρονικό σημείο να εφησυχάζει. Τουναντίον, καλείται να αυξήσει ακόμη περισσότερο την προσπάθειά της για να καταφέρει όσο το δυνατόν πιο σύντομα να φύγει από την ιδιαίτερα δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται. Η αποστολή της φυσικά μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς ως και τη λήξη του πρώτου γύρου θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΑΕΚ και εντός έδρας τον Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα συνεχίζει η αναζήτηση προπονητή, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμη το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι προτάσεις εξακολουθούν να φτάνουν σε αριθμό πολυβόλου και ο πρόεδρος Κώστας Πλιαδάκης ελπίζει ότι θα τακτοποιήσει το θέμα το συντομότερο δυνατό. Πέρα από την ανάγκη της ομάδας να μπει σε μια σειρά εν ώψη της δύσκολης συνέχειας, η άμεση πρόσληψη ενός ικανού προπονητή είναι αναγκαία για έναν επιπλέον λόγο, για να αρχίσει να τρέχει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ιανουαρίου. Όλο αυτό το διάστημα οι μάνατζερ βομβαρδίζουν την ΑΕΛ για παίκτες, η ανάγκη για ενίσχυση είναι δεδομένη, αλλά τίποτα δεν μπορεί να τσουλήσει, ώστε δεν υπάρχει προπονητής. Στόχος ο Βυσσινή μάλιστα είναι να ολοκληρώσουν τις περισσότερες μεταγραφές τους πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε τα νέα αποκτήματα είναι σε θέση να ενισχύσουν άμεσα την ομάδα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.